Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου στο YouTube. Το σημερινό επεισόδιο στο Keeping Up with the Royals. Όχι, εντάξει. Είπα σήμερα να κάνουμε τρεις συνταγές. Τρεις δεν ξέρω βασικά αν θα βγουν. Δύο σίγουρα είναι τα πρωινά που τρώω συνήθως. Είμαι από αυτούς τους ανθρώπους που κολλάνε με ένα πρωινό και το τρώνε επί 6 μήνες συνεχόμενα. Και μετά κολλάνε με κάτι άλλο και το τρώνε για άλλους 6 μήνες συνεχόμενα. Και πάμε να δούμε αυτό που τρώω τώρα το καλοκαίρι. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα μίξερ. Μίξερ λέγεται αυτό, ή blender. Το ίδιο. Τέλος πάντων. Χρειαζόμαστε αυτό εδώ το μαραφέτη, το οποίο το συγκεκριμένο σπάει και πάγο. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί εμένα μου αρέσει να βάζω κατεψυγμένα φρούτα μέσα και να γίνεται σαν γρανίτα. Θα χρειαστούμε επίσης και μία μπανάνα. Λοιπόν, αυτό το κάνω και στο Φίλιππο, γιατί ο Φίλιππος πίνει πάρα πολλούς χυμούς κάθε μέρα με ζάχαρη και τέτοια. Και επειδή δεν θέλω να τρώμε πολύ ζάχαρη επεξεργασμένη, δεν μιλάω για την ζάχαρη που έχουν τα φρούτα, τη φυσική, του κάνω αυτό το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα από έναν χυμό. Κόβουμε την μπανανούλα. Όλη. Μία ολόκληρη μπανάνα. Η μπανάνα του δίνει μία γλυκύτητα, έτσι, μία... κάνει πάρα πολύ ωραίο. Πετάω. Γιατί είμαι και από αυτούς τους... δεν φαίνεται. Είμαι και από αυτούς τους ανθρώπους που ταυτόχρονα όταν μαγειρεύουν, όταν κάνουν το οτιδήποτε στην κουζίνα... ταυτοποιούν. Ταυτόχρονα. Ταυτόχρονα δηλαδή. Έχω μία σάλτσα εδώ να βράζει, ταυτόχρονα θα πλύνω την κατσαρόλα που χρησιμοποίησα, ξέρω, για κάτι άλλο. Ωραία. Και αφού έχουμε μιλήσει για τον ψυχαναγκασμό μου και για τους χυμούς, πάμε να περάσουμε στα υπόλοιπα φρουτάκια, τα οποία είναι κατεψυγμένες φράουλες με το μάτι. Και βάζω και λίγα κατεψυγμένα κερασάκια. Λίγα. Έτσι, γιατί τα υπόλοιπα θα τα χρησιμοποιήσουμε για το άλλο πρωινό. Λοιπόν, τα αφήνουμε εδώ τα υπόλοιπα. Ξεπλένω εγώ εντωμεταξύ ταυτόχρονα και το μπολάκι μου. Ρίχνουμε και λίγο νερό. Τώρα αυτό είναι κάτι πανεύκολο. Μπορεί να το κάνει... όχι αυτό. Αυτό. Που μπορεί να το κάνει οποιοδήποτε. Και είναι και πάρα πολύ γρήγορο, άσχετα που εγώ τώρα σας μιλάω και κάνω 10 ώρες για να το φτιάξω. Ρίχνουμε πάλι έτσι λίγο νερό. Θα ρίξουμε κι άλλο στην πορεία, ανάλογα με το πώς θα πάει το μείγμα. Γιατί είναι παγωμένα και σπάνε δύσκολα. Και καλύψτε τα αυτιά σας. Αν δεν το έχω στην πρίζα. Λοιπόν, το κόβεις αυτό. Έχει πάει αρκετά καλά. Θα το πάρω με αυτό εδώ που είναι που το χρησιμοποιούν οι bartenders, αλλά εγώ το χρησιμοποιώ για τα smoothies μου. Έχει πάει πάρα πολύ καλά το μείγμα. Και θα προσθέσουμε το φυσικό γλυκαντικό μας, το οποίο δεν είναι άλλο από το φρεσκότατο. Φρεσκότατο λέω, βλακίες. Από το αχνό, το μελάκι. Και θα βάλουμε δύο, τώρα αυτό την πλακία έκανα αφού ξεχνάω ότι δεν μπορώ να το χειριστώ πολύ εύκολα αυτό, τέλος πάντων δεν πειράζει. Λοιπόν, θα βάλουμε 2, 3, 4 κουταλιές, δεν μας πειράζει. Γιατί... είναι καλά λιπαρά αυτά. Είναι ό,τι πιο νόστιμο μπορείς να φας, ειδικά για το πρωί. Παράκανα, να μην βάλω τόσο, βάλω λίγο λιγότερο. Πόσες έβαλα, 2,5. Δεν έχεις ιδέα. Ούψι. Νομίζω είναι έτοιμο. Μου αρέσει να απολαμβάνω αυτό το ρεύμα στην αγαπημένη μου κούπα. Ξέρω, δεν ήθιστε να πίνουμε smoothies σε κούπες. Αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει συγκεκριμένα να πίνω από ανάμεσα από τα αυτιά. Τώρα όμως δεν ξέρω. Να σου προσφέρω λίγο, Ηρακλή. Θες? Όχι στην κούπα μου. Θα σου βάλω εδώ. Πολύ πηχτό βγήκε. Δεν πειράζει. Πολύ για τον Ηρακλή, λίγο για μένα. Δεν θέλω να χάσω ούτε πουλιά. Το εννοώ ότι τα πλένω ταυτόχρονα. Αυτή ήταν μία συνταγή μας. Εδώ. Α, ναι. Αυτή ήταν μία συνταγή μας. Εδώ. Δείτε χρώμα. Δείτε χρώμα. Ορίστε. Στην υγειά σου. Βγήκε πολύ πιχτό. Να βρούμε να βάλω κι άλλο νερό. Ένα λεπτό, ξεπλένω αυτό. Περνάμε στην επόμενη συνταγή. Και τώρα πάμε να προετοιμάσουμε το πρωινό μου για αύριο. Για αυτή τη συνταγή
Για αυτή τη συνταγή λοιπόν θα χρειαστούμε γάλα, καρύδα ή αμυγδάλου, ό,τι αρέσει τον καθένα. Εμένα μου αρέσει καρύδας, μέλι ή οποιοδήποτε άλλο φυσικό γλυκαντικό, όπως είναι το σιρόπι αγάβης ή σφένδα μου. Ό,τι αρέσει τον καθένα. Εγώ προτιμώ το μέλι γενικότερα. Και σπόρους τσία. Και τη γαρνιτούρα θα τη δούμε μετά. Τα χτυπάμε, δεν θυμάμαι. Θα τα χτυπήσω εδώ. Θα τα χτυπήσω, μωρέ. Βάζουμε το γάλα μας. Καλό είναι τους. Και τώρα, Ηρακλή, το επόμενο βήμα είναι βάλουμε μέλι. Γενναίες. Μία δεύτερη. Άντε και μία δεύτερη. Γιατί γελάς τόσο. Copyright στο άντε και μία δεύτερη. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε τι, φίλος της φίλης μου είναι, της Σιντερέλας. Ανακατεύουμε πολύ καλά το γάλα καρύδας με το μέλι. Ανακατεύουμε πολύ καλά το γάλα καρύδας με το μέλι. Πολύ, 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 πολύ καλά. Επειδή ήταν κρύο, θέλει έτσι αρκετό ανακάτεμα. Ανακάτεμα. Μήπως είχε χαλάσει. Περίεργα μυρίζει. Όχι. Το Δεκέμβρη λίγη. Έβγαλε μούχλα. Έβγαλε μούχλα, σοβαρά σου μιλά, έβγαλε μούχλα. Πάει το μέλι. Έβγαλε κρίτσουρ εδώ πέρα. Πότε έλυγε το άλλο, είμαι σίγουρη ότι δεν έλυγε το. Πάει συνταγή. Χάλασε. Δεν είναι και πάρα πολύ καιρό ανοιχτό. Είναι μια εβδομάδα. Δεν είναι, εντάξει. Είναι και δεν είναι. Δες εδώ, θα κάνω πενικυλίνη σε λίγο. Το βλέπεις. Έχει βγάλει ένα πράσινο πράγμα. Πάει το μελάκι, τζάμπα, το ξόδεψα. Το βλέπεις, είναι πράσινο. Τέλος πάντων, επειδή δεν έχω άλλο γάλα καρύδας. Τέλος πάντων, μετά, για να σας συνεχίσω τη συνταγή, μετά βάζουμε σπόρους τσία. Μία κουταλιά της σούπας ή τέλος πάντων με το μάτι έτσι, μία καλή κουταλιά. Τα ανακατεύουμε, τα βάζουμε στο ψυγείο και όλο αυτό γίνεται μία κρέμα έτσι σαν πουτίγκα. Overnight. Και μετά γαρνίρουμε με φρούτα, με ό,τι θέλουμε. Αλλά αυτό τώρα, επειδή θα πεθάνει κανένας άμα το φάει, θα το πετάξω και θα πάμε σε άλλη συνταγή. Δεν πειράζει. Τα έχουν αυτά οι live κουζίνες. Ξενέρωσε για το μέλι. Φαντάζεσαι να στάβας να το φας. Πάμε στην τρίτη συνταγή. Είναι σίγουρη συνταγή γιατί την κάνω όλο το χρόνο συνέχεια. Βάζουμε γιαούρτι. Εγώ παίρνω 2% και παίρνω πάντα total, πάντα, ό,τι και να γίνει. Εντάξει, θα φάω και άλλα αν δεν υπάρχει, δηλαδή δεν είμαι περίεργη. Ο Prince ήρθε, έλα πάρε να γλύψεις αυτό. Είναι, τρώει πολύ γιαούρτι το παιδί, γι' αυτό είναι ψηλό έτσι. Όταν ήμουν μικρή, το γιαούρτι με το μέλι μου άρεσε να το τρώω να μην είναι ομογενοποιημένο το μείγμα, δηλαδή να φαίνεται το μέλι, να είναι ίσα ίσα ανακατεμένο. Μία φίλη μου η οποία είχε κόλλημα και δεν μπορούσε με τίποτα να το φάει έτσι, το έκανε κρέμα. Και το είδα, το δοκίμασα και μου άρεσε η ιδέα. Όχι ότι δεν μου αρέσει πια να το τρώω και έτσι, αλλά πλέον ειδικά όταν θέλω να το γαρνίρω και δεν το τρώω σκέτο με μέλι, το κάνω κρέμα. Αν βάλεις και λίγες σταγόνες lime, αρκεί για να έχει απλά γεύση σαν βανίλια. Είναι πολύ ωραίο. Αλλά τώρα θα κάνουμε το εξής. Λοιπόν, όπως βλέπετε έχει γίνει ένα. Δεν φαίνεται. Το μέλι. Τρελαίνομαι για φρούτα του δάσους, φράουλες, κεράσια, κυρίως φράουλες. Φράουλες είναι το αγαπημένο μου φρούτο. Φρούτα του δάσους οπωσδήποτε, δηλαδή και τα φρούτα του δάσους είναι το αγαπημένο μου. Απλά αν έπρεπε να διαλέξω ένα θα διάλεγα τις φράουλες. Οπότε έχω πάρει αυτά τα chips γαρίδας. Chips καρύδας. Το εγκεφαλικό, θα το οδηγώνει. Τα chips chips καρύδας. Και είναι χωρίς ζάχαρη, είναι 100% φυσικά. Τα κάνουμε έτσι μια στρώση παντού. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ μυρίζει τέλεια. Ξέρω ότι δεν αρέσει σε όλους η καρύδα, αλλά εμένα μου αρέσει πολύ και η γεύση και η μυρωδιά. Όποιος θέλει εννοείται, όποιος δεν θέλει μάλλον, δεν βάζει. Μετά προσθέτω λίγα αποξηραμένα cranberries. Ο Prince ακόμα τρώει, κάπως έτσι. Προσθέτω λίγους σπόρους τσία, πολύ λίγους. Πολύ λίγους. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε τα κεράσια μας.
Είναι χωρίς κουκούτσια. Τέλειο. Γι' αυτό παίρνω κατεψυγμένα κεράσια. Επίσης, όταν παίρνω κανονικά, δεν ξέρω ρε φίλε, αλλά τα μισά μου έρχονται με τρύπες και τέτοια και... Δεν μου αρέσει. Βάζουμε και τα κατεψυγμένα μας φρούτα του δάσους, που είναι φραμπουάζ ή αλλιώς σμέουρο και μύρτιλο ή αλλιώς blueberry. Θέλω άλλα ένα, άλλα δύο μύρτιλα. Ένα. Άλλο ένα μύρτιλο. Εντάξει, το βρήκα, να το. Για να έχει και λίγο μαύρο. Και βάζουμε και λίγο ακόμα τσιπς καρύδας. Και είναι έτοιμο. Και είναι έτοιμο. Δώσε μου ένα δίλεπτο να μαζέψω, να συγκυρίσω λίγο. Ξέρω, αυτό θα το βάλεις να είναι γρήγορα. Γλύφεται. Καθαρίζεται. Δείξτε. Πήρε και πριν στο κολατσιό του. Είναι, έχει δώσει content. Τέλειος. Άξιος γιος μου. Ξέχασα να πω ότι μέσα σε αυτό εδώ που τώρα δεν θέλω να βάλω κάτι άλλο έξτρα, βάζω πολλές φορές και μαύρη σοκολάτα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχω 100% καθαρή μαύρη σοκολάτα χωρίς ζάχαρη. Και η μαύρη σοκολάτα του εμπορίου έχει ζάχαρη, οπότε δεν θα τη βάλω. Αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα. Αυτά. Λοιπόν, σε επόμενο επεισόδιο σας χρωστάω make-up tutorial, eye look και night routine. Δεν θα δοκιμάσω. Όχι. Ξέρω πώς είναι. Το έκανα για αύριο. Το βάλω στο ψυγείο. Για αύριο. Λοιπόν, like, subscribe, καμπανάκι. Μην το ξεχάσετε με τίποτα. Και μείνετε συντονισμένοι, γιατί έρχεται η εκπομπή μας με την Modern Cinderella, που θα είναι πάρα πολύ ωραία, πολύ fun και θα παίρνετε μέρος κι εσείς. Οπότε μείνετε συντονισμένοι στα social media μας, θα ανεβάσουμε πλατφόρμα συμμετοχής. Αυτά! Τα λέμε σε άλλο επεισόδιο. Φιλιά!